η ζωή του Τραμπ ήταν δεδομένο πως βρισκόταν σε κίνδυνο, είπε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ, σχολιάζοντας την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας που έγινε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά τα εξής: μετά από πολυάριθμες προσπάθειες απομάκρυνσης του υποψηφίου Τραμπ από την πολιτική σκηνή, χρησιμοποιώντας αρχικά νομικά μέσα, δικαστήρια, εισαγγελία, απόπειρες πολιτικής απαξίωσης και συμβιβασμού του υποψηφίου, ήταν προφανές σε όλους τους εξωτερικούς παρατηρητές ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο. Ένας ένοπλος, ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρούξ, πυροβόλησε πολλές φορές κατά του Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια. Στη συνέχεια ο Κρούξ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Λίγα είναι γνωστά για το ιστορικό του και το κίνητρό του εξακολουθεί να ερευνάται, όπως αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα. Η Μόσχα δεν πιστεύει ότι η απόπειρα εξάλειψης και δολοφονίας του Τραμπ οργανώθηκε από τις σημερινές αρχές, είπε ο Πεσκόφ, αλλά πρόσθεσε ότι η ατμόσφαιρα γύρω από τον υποψήφιο Τραμπ προκάλεσε αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Αμερική. Η δήλωση του Κρεμλίνου απηχεί σημεία συζήτησης των Ρεπουμπλικανών με ορισμένους από τους συμμάχους του Τραμπ να επιδιώκουν να ρίξουν την ευθύνη για τους πυροβολισμούς στους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους ότι δημιουργούν μίσος εναντίον του πρώην Προέδρου. Ο αναπληρωτής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μετβέντεφ, δήλωσε από τη δική του πλευρά ότι ο Τραμπ έχει ήδη κερδίσει τις επικείμενες προεδρικές εκλογές της ΗΠΑ σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από μία φωτογραφία του Τραμπ.